βασικά θέματα νομίζω ότι είναι η επικαιρότητα στον κλάδο του κ. Χοντζογλου. Το ένα είναι το αίτημα που έχουν καταθέσει για επιμήκυνση του χρόνου ανεργίας. Θυμίζω ότι μιλάμε για 80.000 περίπου ξενοδοχοπαλλήλους οι οποίοι τελειώνουν συμβάσεις τους αυτό το μήνα που διανύουμε. Τελευταίο ή αυτό ή τον άλλο. Ανάλογα την περιοχή που ζουν. Αν είναι και ο άλλος ακόμα. Και θα πάρουν για 3 μήνες επίδομα ανεργίας, δηλαδή 434 ευρώ επί 3 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρουν 1.402 ευρώ. Για να βγάλουν το χειμώνα. Το ερώτημα είναι άλλο. Όταν έχουμε, φωνάζουμε κύριε Χοντζογλου όλο το καλοκαίρι, δεν έχουμε υπαλλήλους. Πόσα χιλιάδες κενά υπήρχαν? Φέτος έχουν καταγραφεί 53.000 κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο. Ωραία. Τι κίνητρα δίνουμε σε εσάς, σε αυτούς τους ανθρώπους, για να πάνε να δουλέψουν στον τουρισμό? Κύριε Στάθη, είναι πάρα πολύ σωστή η ερώτησή σας. Αυτό έχουμε επισημάνει στην κυβέρνηση μήνες τώρα, ότι για να καλυφθούν αυτές οι θέσεις εργασίας και να μην έχουμε τις διπλάσιες κενές του χρόνου, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα. Εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στη χώρα μας, η οποία καταστρατηγείται σε υπέρτατο βαθμό, και την επαναφορά στο προμνημονίων επίπεδα τη επιδότηση των εποχικά εργαζομένων. Φοβάμαι ότι χρειάζεται ένα ζευγάρι. Γιατί το λες η κυβέρνηση? Δεν πρέπει ο ξενοδόχος, αφού βγάζει τα ντερά του γεμάτο 100% όλο τον χρόνο, να αυξήσει το μισθό? Αυτό είναι το κίνητρο του τουρισμού. Η κυβέρνηση θα πληρώνει τον άλλον. Ο μισθός, κύριε Καμπουράκη, απορρέει από συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει και σύντομα θα έχουμε τη νέα κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Εμείς ζητάμε αυτή τη στιγμή, στο μέτρο που αφορά την κυβέρνηση, τη στήριξη. Δεν μπορεί να πανηγυρίσουμε και να λέμε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και να έχουμε ακόμα μνημονιακούς νόμους. Να το κάνουμε πρακτικό, κύριε Χοντζογλου. Πότε φεύγει ο ξενοδόχο υπάλληλος π.χ. από το ξενοδοχείο? Στη Βόρεια Ελλάδα, που δεν ευνοούν οι συνθήκες, οι καιρικές, για επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε οι απολύσεις. Τέλος Σεπτέμβρη. Τέλος Σεπτέμβρη. Άρα θα πάρει επίδομα ανεργίας Οκτώβριο-Νοέμβριο. Δεκέμβρη. Μαζί με το δώρο Χριστουγέννων. Μαζί με το δώρο Χριστουγέννων και μετά παπαλά. Νεκρός μετά. Τίποτα. Μετά νεκρός για 3 μήνες. Εσείς τι ζητάτε, παραπάνω και άλλο επίδομα? Εμείς άλλο... έχουμε κάνει. Όρισε το σχετικό που έλεγε και μια ψυχή στη Βουλή. Το αίτημα. Από τις 7 Ιουλίου στον κύριο Χατζηδάκη. Ναι. Και απάντηση δεν έχουμε πάρει. Ναι. Που του λέμε τις προτάσεις. 2,5 χρόνια λέτε εδώ. Τι λένε οι προτάσεις τώρα? Οι προτάσεις λένε ή την επαναφορά του επιδόματος ανεργίας στο προμνημονίων επίπεδα, δηλαδή 5 μήνες επιδότηση, ή αναλογική επιδότηση. Ανάλογα με τα ένσημα που μαζεύουμε. Αν στα 12 έστει στην Κρήτη δουλεύουν μέχρι τον Νοέμβρη, να επιδοτηθούν τους μήνες που δεν δουλεύουν. Αυτό. Τους μήνες που δεν δουλεύουν. Δεν είναι επιλογή μας. Δεν είναι επιλογή μας να είμαστε εποχικοί. Το ξέρω. Οι ξενοδόχοι τι λένε για αυτά? Οι εργοδότες γενικά. Οι ξενοδόχοι, παρόλο που το συζητήσαμε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και με τον πρόεδρο, τον κύριο Τάσιο, να στηρίξουν το αίτημα αυτό, μας είπαν ναι. Δυστυχώς δεν έχουμε βρει κάποια στήριξη έμπρακτη. Αντιθέτως, βλέπουμε επιστολή από την μεγαλύτερη ένωση ξενοδόχων στη χώρα, που είναι το Ηράκλειο της Κρήτης, η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, που ούτε λίγο ούτε πολύ ζητάει από τον Υπουργό Εργασίας να τους επιτρέψει την επόμενη σεζόν να απασχολούν εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Να καλύψουν τα κενά από τρίτες χώρες. Πάμε να δούμε την κάρτα. Την έχουμε την κάρτα. Είναι... Να πούμε ότι ζητήσαμε Σπύρο από τον άνθρωπο, τον πρόεδρο των ξενοδόχων στο Ηράκλειο, τον κύριο Χαμιαδάκη, να βγει στην εκπομπή. Δεν μπορούσε να βγει. Του το ζητήσαμε γιατί θα έπρεπε να ακούσουμε την άποψή του. Τι λέει λοιπόν η κάρτα? Για να τη δούμε. Είναι, το επίμαχο τμήμα της επιστολής, το οποίο εστάλει στον κύριο Υπουργό Εργασίας και λέει: στο ΦΕΚ καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022. Μέχρι. Να διαβάζω από μέσα τώρα, γιατί είναι μακριά εδώ. Μέχρι τώρα δεν είχε προβλεφθεί να χορηγούνται ανάλογες άδειες για εποχικό προσωπικό στον τουρισμό, με δεδομένο ότι όλες οι ως τώρα συζητήσεις μας. Και τα δεδομένα της αγοράς καταδεικνύουν το οξύ πρόβλημα έλλειψης προσωπικού, θα θέλαμε να συζητήσουμε αυτό να γίνει στο ΦΕΚ και να είναι μέσα ο τουρισμός. Δηλαδή να επιτρέπονται. Ναι, υπάρχουν τρίτες χώρες, ειδικά στη λεκάνη της Μεσογείου, με εξωτερική κουλτούρα, Συρία, Λίβανος και άλλες, κουζίνα, φιλοξενία και όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά, και που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να ανασχέσουμε το πολυεπίπεδο πρόβλημα που έχουμε δημογραφικά, ακαδημαϊκά, εποχικά, πανδημία, σε σχέση με το προσωπικό. Λένε με λίγα λόγια. Θα φέρουμε Σύριους στην Κρήτη να μας μάθουν την κουζίνα της Συρίας. Να πω τι συμβαίνει. Έρχονται από όλο τον κόσμο για να φάνε το Αντικριστό ή το γαμοπύλαφο και να τους μάθουμε τα σημεία. Εάν ψάχνεις εργαζόμενο και δεν βρεις καθόλου ποτέ, σωστά, θα αναγκαστεί να το κάνεις αυτό. Σωστά. Θέλετε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα πολύ σύντομα? Να αυξήσεις το μισθό πρώτα. Ακριβώς. Γιατί έχουμε τις κενές θέσεις, 53.000 κενές θέσεις φέτος? Τρεις είναι οι λόγοι. Ο εμπεγμός των 534 ευρώ που τα παίρναμε κάθε 45 και 50 ημέρες και φύγαν από τον κλάδο και πήγαν και δουλέψανε σε 8 μήνα στους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, η καταστρατήγηση και μη εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, ελλείψη ελεκτικών μηχανισμών. Ωραρίων. Ορίστε. Ωραρίων και τέτοια. Ωράρια, απλήρωτες αποδοχές, μη εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων. Ναι. 10.500 επιχειρήσεις υπάρχουν στην Ελλάδα, κύριε Στάθη. Λοιπόν, 1.500 εφαρμογές. Να αυξήσουν το μισθό και να τους βρουν κανένα σπίτι να μείνουν. Μαζί σας. Θέλετε να έρθετε μαζί μας. Ο νόμος πάντως δεν περιλαμβάνει λοιπόν, μέσα τουρισμό. Ένα τελευταίο θέλω να πω. Κοινοτροφία, γεωργία, περιλαμβάνει. Ένα τελευταίο για να δείτε ότι ακόμα μας ακολουθούν πολύ δύσκολοι μνημονιακοί νόμοι και το τι βιώνουμε. 11 χρόνια. 11 χρόνια, 10η χρονιά εκπεριτροπής εργασίας στους εργαζόμενους στην Πάρνηθα, στο καζίνο της Πάρνηθας. Απολύσεις με προειδοποίηση που πέφτει η αποζημίωση στο μισό, στο 50% στο Τιτάνια. Και έπεται και συνέχεια.